έχουμε βγει σε αναστολή εργασίας και επισήμως. Περιμένουμε εδώ και πάμε στον τρίτο μήνα. Είμαστε απληρωτοί. Δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση επίσημη να μας πούν πότε θα πάρουν τα χρήματα. Είναι άνθρωποι που έχουν καταστραφεί, δεν έχουν σπίτι, δεν έχουμε δουλειές και δεν έχουμε έστω αυτό το πενιχρό εισόδημα από το κράτος για να προχωρήσουμε. Και δεν παίρνουμε καμία επίσημη απάντηση. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Κάποιος να βγει να μας πει. Είναι κάποιες διαδικασίες χρονοφόρες που μπορεί να φέρουν και κάποιος έλεγχος. Το δεχόμαστε αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο καιρός περνάει. Κάποιος να βγει να μας πει. Τι γίνεται με αυτό το θέμα. Σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι σε οικονομική κατάσταση τραγική. Μπορώ να πω. Όταν ακούτε ότι σε παίρνουν και κλαίνουν γιατί δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και τους το κόβω. Όταν πηγαίνουν και παίρνουν ένα πιάτο φαΐ από συσίτια, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν είμαστε εδώ ζητιάνοι. Δεν είμαστε να μας δώσουν δανεικά. Ωραία, έγινε αυτό το κακό. Η βοήθεια που λέτε, επειδή που βγήκατε και από τη βοήθεια, πού είναι αυτή η βοήθεια, πότε θα έρθει αυτή η βοήθεια. Πραγματοποιήσαμε σήμερα στα γραφεία της Επιδεώρησης Εργασίας παράσταση διαμαρτυρίας με εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή από τα εργοστάσια που έχουν πλημμυρίσει και έχουν καταστραφεί μερικώς ή ολικώς. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή από τις 6 του Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι από πολλές επιχειρήσεις και ακόμα δεν έχουν δοθεί τίποτα από χρήματα. Θέλουμε να καταγγείλουμε από αυτό εδώ πέρα το μέρος ότι η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εργασίας δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Δεν κάνει το κόπο ούτε αυτό, παρόλο που κάναμε και παρέμβαση στη Βουλή. Για αυτό το πράγμα, να μας απαντήσουν το πότε θα δουν τα χρήματα, δεν δόθηκε ως τώρα καμία απάντηση. Περιμένουμε απαντήσεις άμεσα. Ακόμα και για αυτό που δίνουν το πενιχρό, τα 534, που να δούμε ο κόσμος πώς θα πληρώσει τις υποχρεώσεις με αυτά που δίνονται, που δεν πάνε ούτε καν στον ονομαστικό μισθό, που αυτό απαιτούμε εμείς, ονομαστικό μισθό, γιατί πάει σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου. Περιμένουμε άμεσες απαντήσεις και από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση για να δοθεί άμεσα λύση σε όλους τους εργαζόμενους αυτούς που βρίσκονται σε αναστολή.